ομάδα του διαστημικού τηλεσκοπίου Webb αποκάλυψε την πιο πρόσφατη εικόνα που τράβηξε και πρόκειται για ένα υπέροχο πορτρέτο του γαλαξία Cartwheel. Πρόκειται για ένα εκθαμβωτικό αντικείμενο 500 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά που σχηματίστηκε από τη σύγκρουση δύο γαλαξιών. Αυτή η καινούργια λήψη διαθέτει εντυπωσιακά ροζ, κόκκινα, πορτοκαλί και μπλε χρώματα. Ο γαλαξίας Cartwheel είναι γνωστός και ως γαλαξίας δακτυλίου και βρίσκεται στον αστερισμό του Sculptor. Η NASA λέει ότι σε αντίθεση με τους κοινούς σπυροειδείς γαλαξίες που κατακλείζουν το σύμπαν μας, οι δακτυλιοειδείς γαλαξίες είναι πολύ πιο σπάνιο θέαμα. Η σύγκρουση που σχημάτισε τον Cartwheel δημιούργησε μια δομή διπλού δακτυλίου, σύμφωνα με τη NASA. Ο εσωτερικός πυρήνας του Cartwheel αποτελείται από καυτή σκόνη, ενώ τα φωτεινότερα μέρη του δακτυλίου είναι τα πολλαπλά νεαρά αστέρια του. Ο εξωτερικός δακτύλιος διαστέλλεται τα τελευταία 440 εκατομμύρια χρόνια, προκαλώντας σχηματισμό άστρων στην πορεία, καθώς ο εξωτερικός δακτύλιος προσκρούει στο αέριο που τον περιβάλλει. Ο γαλαξίας Cartwheel είχε προηγουμένως απεικονιστεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, αλλά το Webb ήταν σε θέση να απαθανατήσει τον γαλαξία με περισσότερες λεπτομέρειες. Με την κάμερα υπέρυθρου και μέσου υπέρυθρου οργάνου του, τα νεότερα αστέρια σκιάζονται λιγότερο από την διαστρική σκόνη όταν τα βλέπει κανείς στο υπέρυθρο. Η κάμερα υπερήθρων απεικονίζει μήκη κύματος από 0,6 έως 5 microns και τα δεδομένα near cam στην εικόνα Cartwheel εμφανίζονται ως μπλε, πορτοκαλί και κίτρινα. Το όργανο μεσαίας υπέρυθρης ακτινοβολίας απεικονίζει μήκη κύματος από 5 έως 28 microns και αυτά τα δεδομένα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb έχει μόλις ξεκινήσει την αποστολή του να ρίξει φως σε μυστηριώδη και περίπλοκα μέρη του σύμπαντός μας. Στο μέλλον θα υποστηρίξει ακόμα και την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Καθώς οι επιστήμονες μελετούν τα εισερχόμενα δεδομένα, θα συνεχίσουμε να έχουμε απίστευτες εικόνες όπως αυτή.